Όχι, δεν υπάρχει καμία αλλαγή επ' αυτού και επίσης δεν απαιτείται πλέον η καταβολή των 3 ευρώ. Όπως και επίσης η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης είναι το να γίνεις μέλος ή φίλος. Απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι σε αυτό το δεύτερο γύρο δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι ψήφισαν τον πρώτο. Α, είναι βασικό, αυτό, έτσι, και χωρίς το οικονομικό αντίτιμο. Μπορεί να ψηφίσει με κάποιος σε όποιο εκλογικό τμήμα επιθυμεί ανεξάρτητα από τον χώρο, το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψήφισε στον πρώτο γύρο. Βεβαίως, μπορεί να ψηφίσει οπουδήποτε σε όλη την Ελλάδα με μόνη προϋπόθεση να έχει ψηφίσει στον πρώτο γύρο. Θα υπάρχουν ηλεκτρονικές λίστες και εκεί θα φαίνεται αν στον πρώτο γύρο πραγματοποίησε τη διαδικασία. Τώρα, κύριε Βακουρέλη, πιστεύετε ότι όλος αυτός ο κόσμος, όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, οι 270.000 θα προσέλθουν στις κάλπες για δεύτερη Κυριακή? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να τους δούμε και αυτό το βγάζουμε προς τα έξω και το βγάζουν και οι συνυποψήφοι προς τα έξω, ότι ο επόμενος αρχηγός πρέπει να έχει την νομιμοποίηση όσο περισσότερο παραπάνω ψηφοφόρων γίνεται. Αυτό θα βοηθήσει και το κόμμα και θα δείξει πραγματικά και στις υπόλοιπες παρατάξεις ότι το Πασό Κίνημα Αλλαγής επέστρεψε και είναι δυνατό. Ναι, γιατί για να σας πω την αλήθεια, όπου υπάρχει εκλογική διαδικασία και πάμε στο δεύτερο γύρο, πάντα τα δεδομένα αλλάζουν και γι' αυτό έθεσα αυτό το ερώτημα. Και αναφορικά βεβαίως, με τη στάση του εκλογικού σώματος, αυτό θέλω να πω. Βεβαίως, και γι' αυτό και εμείς θέλουμε το δεύτερο γύρο να συνεχιστεί κανονικά, παρότι τα σενάρια που ακούστηκαν ότι ίσως θα έπρεπε κάποιος από τους δύο συνυποψηφίους να κάνει πίσω. Με το να πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος, πραγματικά τιμούμε το εκλογικό σώμα και τους ανθρώπους που ήρθαν και ψήφισαν. Μακάρι να προσέλθει όλος ο κόσμος με την έννοια αυτή που λέτε εσείς, διότι θα πρέπει ο νέος πρόεδρος του κινήματος ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια να έχει την ισχυρή εντολή από την βάση της ίδιας της παράταξης. Βέβαια, και αυτό επιζητούμε. Βλέπουμε ότι το κίνημα αλλαγής επιστρέφει στα πράγματα, σκοπεύουμε και στοχεύουμε ψηλά. Ήδη από τους υπόλοιπους αντιπάλους υπάρχει αναβρασμός, ενώ τους αντιπάλους εκτός του κινήματος αλλαγής. Το Μάρτιο είναι το συνέδριό μας, εκεί θα αποφασιστεί και το τι όνομα θέλουμε και το πώς οραματιζόμαστε την παράταξη κατά πλειοψηφία. Οπότε πάμε ένα βήμα τη φορά. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι αυτή η εκλογική διαδικασία, η εκλογή νέου Προέδρου, όποιος και αν είναι από τους δύο, λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, ότι έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στα κόμματα γενικότερα της αντιπολίτευσης, αυτό λέτε? Βέβαια, με 270.000 νομίζω ότι αλίμονο. Όλοι βλέπουμε ότι... Υπολογίσιμη δύναμη. Βέβαια, υπολογίσιμη δύναμη. Και στοχεύουμε να παίξουμε καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις της χώρας. Μάλιστα. Κρατώ λοιπόν το εξής, αυτό που είπατε, σε ό,τι έχει να κάνει με το διαδικαστικό. Έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο όσοι συμμετείχαν στον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. Κρατώ την αναφορά σας χωρίς οικονομικό αντίτιμο αυτή τη φορά και σε όποιο εκλογικό τμήμα επιθυμεί ο κάθε ψηφοφόρος ανεξάρτητα με το που ψήφισε στον πρώτο γύρο, ναι? Βεβαίως, και πάλι να αναφέρουμε ότι θα είναι και οι ίδιες ώρες, 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Μάλιστα. Με απαραίτητη, όπως λέτε, την συμμετοχή, γιατί χρειάζεται πραγματικά μια ισχυρή δύναμη ο νέος πρόεδρος, έτσι ώστε να πάει μπροστά το κίνημα και βέβαια με πολλά ανοιχτά μέτωπα, θέματα στη χώρα, κύριε Φακουρέλη. Βέβαια, και γι' αυτό θα πρέπει και οι δύο Προέδροι που όσο περνάει ο καιρός να γίνουν και πιο συγκεκριμένοι για το πώς οραματίζονται το κίνημα αλλαγής και το ποιο ρόλο θέλει να παίξει στα δρόμενα της χώρας, γιατί η δεύτερη διαδικασία είναι μια άλλη διαδικασία. Τώρα ψηφίζουμε συγκεκριμένα τις ιδέες τους, τις ιδέες των υποψηφίων Προέδρων. Και το όραμά τους. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Εδώ δεν ψηφίζεις ως πρόσωπο, εδώ ψηφίζεις πολιτική, όραμα, πάω μπροστά το κίνημα και τη χώρα μου. Βέβαια, βέβαια. Και προγραμματικές θέσεις. Έτσι, θα πρέπει να δούμε ο καθένας πώς οραματίζεται, όπως είπα και πριν, το κίνημα αλλαγής. Υπάρχουν ερωτηματικά πολλά.
θέλουμε απαντήσεις για να μπορέσουμε να πάμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και κατασταλαγμένοι στην κάλπη. Δεν είστε ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις, ακόμα και εσείς που είσαστε μέσα στο χώρο, από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα ή από τις αναφορές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τις προγραμματικές δηλώσεις, κανενός εκ των δύο, για να το λέτε έτσι, ούτε του Παπανδρέου ούτε του Ανδρουλάκη? Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μάθουμε ακόμα πιο πολλά. Στο debate που παρακολουθήσαμε δεν υπήρχαν συγκεκριμένα πράγματα σε κέρια ζητήματα. Έχουμε ακόμα λίγες ημέρες, οπότε μπορούμε να μάθουμε όσο δυνατόν περισσότερα για το τι σκέφτονται οι υποψήφιοι πρόεδροι. Βέβαια, ο κ. Παπανδρέου δεν συμμετείχε στο debate. Φρόντισε να γίνουν κατανοητά κάποια πράγματα. Ο κ. Σταυλάκη συμμετείχε. Περιμένω και τον κ. Ανδρουλάκη να μάθουμε το τι σκέφτεται για την επόμενη μέρα, που να μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο κατασταλαγμένοι. Μάλιστα. Ψηφίζοντας με πολιτικά κριτήρια, όπως λέτε. Κύριε Φακουρέλη, ναι, πολιτικά κριτήρια.